σας ευχαριστώ. Για λίγο τις καρέκλες αν γίνεται. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας απευθύνω τον λόγο ξανά μετά τις εκλογές, γιατί δεν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία από τότε, λόγω των εξελίξεων γενικότερα. Θα σας πω δύο πράγματα εν συντομία για το τι πιστεύω ότι γίνεται που βρισκόμαστε και εθνικά και τοπικά και μετά μπορούμε να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα σε μεγαλύτερο βάθος. Καταρχήν, ξεκινώντας από το γενικό, όπως πρέπει πάντα κανείς να ξεκινάει, ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε μια ιστορική εκλογική νίκη, γιατί είχε ένα πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης εν συντομία αλλά και ευρύτερα, το οποίο συγκίνησε τον ελληνικό λαό, το δέχτηκε ο ελληνικός λαός ως απόλυτα λογικό και λειτουργητό, και ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ εμπολής άρρητα, αλλά φορές και μετά είπε ότι θα πετύχει το πρόγραμμα αυτό, την υλοποίηση του πρόγραμμα αυτού μέσα στο πλαίσιο των θεσμικών δεσμεύσεων της χώρας, κυρίως την Νομισματική Ένωση, δηλαδή του Ευρώ. Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν και συνεχίζονται είναι εξαιρετικά δύσκολες, αλλά νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζετε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε με τρόπο διαφορετικό από τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο αυτό όμως αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε δύο μορφές τεράστιας πίεσης και θέλω να είστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Το πρώτο είναι πίεση ρευστότητας. Όπερέστη ρευστότητα προς τις τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δίνεται με το σταγονόμετρο και δίνεται με στόχο ώστε να ασκείται πίεση πάνω μας, και αυτή η έλλειψη ρευστότητας μεταφέρεται σε όλη την κοινωνία. Εφόσον οι τράπεζες δεν έχουν, δεν έχει και ο ιδιωτικός τομέας και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι πίεση χρηματοδότησης, δηλαδή χρημάτων για την αντιμετώπιση των ταμιακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου σε μηνιαία βάση. Τα δύο συνδέονται, γιατί η έλλειψη ρευστότητας σημαίνει ότι και το κράτος δεν μπορεί να δανειστεί και άρα να ικανοποιήσει και αυτό τις υποχρεώσεις του με ευκολία, με ευχέρεια σε κάθε δεύτερη σε μηνιαία βάση. Αυτές οι δύο μορφές πίεσης είναι τεράστιες και εμπολής εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη το Μάρτιο, με μέτρα τα οποία είναι εξαιρετικά σε πολλές περιπτώσεις. Πιστεύω ότι θα είναι αντιμετωπίσιμη και τον Απρίλιο, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κατάσταση θα είναι σκληρή και τον επόμενο μήνα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι πιεζόμαστε από το θεσμικό πλαίσιο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης, για να μην προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Αυτό είναι προφανές το συμπέρασμα. Και για να καταγραφεί αυτό που σημαίνει ως ήττα της κυβέρνησης αριστεράς. Το ενθαρρυντικό εδώ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντιξότητες και τις πιέσεις, στο μέτρο που μπορεί, μέσα στις δύσκολες αυτές συνθήκες, συνεχίζει να προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος, πράγμα που έχουμε δείξει με δύο τρόπους. Το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση δεν ήταν αυτό που θέλαμε να φέρουμε στον ελληνικό λαό, ήταν όμως ένα πρώτο βήμα και ένα γενναίο βήμα για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Δεύτερον, το νομοσχέδιο για τις εκατόδοσεις. Και εκεί δείξαμε ότι παρά τις πιέσεις, καταλαβαίνουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος και θα το κάνουμε. Στο μέτρο μπορούμε το κάνουμε συχνά απέναντι στους δανειστές και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ όμως να σας κρύψω και δεν θέλω να σας κρύψω ότι είναι μια πάλι, μια μάχη που δίνεται συνέχεια και αυτή θα κορυφωθεί τον Ιούνιο.
όταν θα πρέπει να μπούμε στη διαπραγμάτευση τελική για το νέο πρόγραμμα που θα χρειαστεί η χώρα. Το δίλημα λοιπόν εκεί είναι ξεκάθαρο. Και δεν είναι το ίδιο δίλημα με αυτό του Φεβρουαρίου. Είναι ένα δίλημα που διαγράφεται συνεχώς και με έναν τρόπο το έθεσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σεκλαρίδης, όταν μίλησε και αυτός για δημοψήφισμα των ημερών. Εγώ είχα μιλήσει από καιρό για δημοψήφισμα και είχα ακούσει τα εξαμάξια από πλούς, αλλά τελικά δεν έπεσα έξω. Διότι προφανώς αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι το σκληρό δίλημα με το οποίο ξεκίνησα. Το πρόγραμμα και η συμμετοχή στο δεσμικό πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος δεν την αναγνωρίζει ευθέως, δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εμείς συνεχίζουμε στην πορεία αυτή, εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας, αλλά τον Ιούνιο το δίλημα θα γίνει πολύ καθαρό από την υπόψη σας. Δεν θέλω να προδικάσω ποια θα συμβεί. Σας λέω που βρισκόμαστε και τι γίνεται και σας λέω ότι αυτό που θα κάνουμε θα στηριχτεί στη συμμετοχή του ελληνικού λαού τελικά. Τώρα, η υλοποίηση του προγράμματός μας, που την παλεύουμε, έχει βέβαια και τοπική διάσταση. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε αυτά που έχουν συμβεί τοπικά, που έχουμε κάνει ως βουλευτές Μαθίας, εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι μαζί. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι θέλουμε μία νέα σχέση. Δεν θέλουμε να γίνουμε βουλευτές με τον τρόπο που ήταν βουλευτές οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι τον εαυτό μας, ούτε τον πολιτικό φορέα με τον οποίο έχουμε εκλεγεί. Εμείς είμαστε έτσι βέβαια, αλλά και η κοινωνία είναι η ίδια κοινωνία που είχε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Θέλει και αυτή την αλλαγή, αλλά δεν ξέρει πώς ακριβώς να το κάνει και η ίδια. Το λέω αυτό για να συνεννοηθούμε ότι δεν είναι μόνο όλα απόρρια του τι κάνει ο βουλευτής σε κάθε περίπτωση, αλλά και το τι κάνει η κοινωνία. Και η κοινωνία, σας επαναλαμβάνω, δεν είναι διαφορετική, είναι η ίδια κοινωνία που είχαμε και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Όλοι καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό, ελπίζω, και μπορούμε να το εξειδικεύσουμε. Τέλος πάντων, εμείς θέλουμε μία νέα σχέση και την παλεύουμε. Θέλουμε μία νέα σχέση όπου θα είμαστε βουλευτές με τη λαϊκή εντολή και τη λαϊκή ψήφο, αλλά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα λειτουργούμε δηλαδή ως ΣΥΡΙΖΑ, ως συλλογικότητα και όχι μόνο ως άτομα, ως μονάδες. Τι σημαίνει αυτό? Δύο πράγματα θα σας πω, με παραδείγματα από τη δικιά μου προσωπική δράση για να συνεχίσω. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω, όλο και περισσότερο, είναι αιτήματα φορέων, όχι αιτήματα ατόμων. Εντάξει, το θέλω, υπάρχουν πολλά αιτήματα ατόμων, γιατί η κοινωνία είναι ίδια. Και στον άλλο βαθμό πάντα θα υπάρχουν, διότι τα άτομα έχουν τα προβλήματά τους. Δεν γίνεται να είναι αλλιώς. Αλλά αυτό που θα ήθελα εγώ να δω και αυτό που λέω πάντα είναι ότι πρέπει να έχουμε αιτήματα φορέων. Έτσι πρέπει να φτάνουν σε εμάς ως αιτήματα συλλογικά. Και να τα αντιμετωπίζουμε συλλογικά και βέβαια σαν άτομα οι βουλευτές μετά. Και θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα ανθρώπων στην Άουσα, απολυμμένων του Λαναρά, οι οποίοι δεν έχουν, οι άνθρωποι που την κεφαλή κλείνε όσον αφορά τα δικαιώματά τους, δεν έχουν σύνταξη, δεν έχουν κάλυψη. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας το πρόγραμμα της συνταξιοδότησης που διακόπηκε με το έτσι θέλω. Και το οποίο χρονίζει. Εμείς ως κυβέρνηση, γιατί έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση και ως βουλευτές, δρομολογήσαμε ήδη μια αντιμετώπιση αυτού του πράγματος. Ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά αυτοί ήρθαν όλοι μαζί με το εργατικό κέντρο της Νάουσας, κατέθεσαν το πρόβλημά τους συλλογικά, το πήρα εγώ στα χέρια μου και μπόρεσα να το παρουσιάσω συλλογικό αίτημα στον εκεί που έπρεπε, μέσα στο κυβερνητικό σχήμα και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει στα μέτρα που μπορούμε αντιμετώπιση αυτού του θέματος, γιατί η στάση μας είναι πολύ διαφορετική, όπως πιστεύω θα σας μεταφέρω και άλλοι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο παράδειγμα του πώς θα ήθελα εγώ προσωπικά, αλλά και εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, να αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήματα, ως κοινωνικά προβλήματα. Το δεύτερο όμως και πιο κεντρικό είναι φυσικά το τι θα κάνουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση του νομού μας, για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος του νομού μας στις
συνολικά. Και εδώ και πάλι θέλω να σας πω ότι ως κοινωνικό αίτημα θα ήθελα να αντιμετωπιστεί αυτό. Ήδη προσωπικά είχα συνεχείς επαφές με διάφορους παραγωγικούς προέδρους, όπως είχαν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας. Και αυτό που θα ήθελα να δω στο άμεσο μέλλον είναι μια βαθιά συζήτηση των φορέων για το πώς μπορούμε να νομίσουμε διαφορετικά το πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, τη μεταποίηση δηλαδή και τον πρωτογενή τομέα. Ήδη είχαμε πολύ καλές συνεργασίες και πολύ καλές συζητήσεις και με τα κατάλληλα υπουργεία, δηλαδή με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, όπου μπορούμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε, επί παραδείγματι, την κρίση στον χώρο του Ροδάκινου, που όλοι γνωρίζουμε πόσο πιεστική είναι, αλλά και άλλες ιδέες στον χώρο του εργοστασίου ζάχαρης, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ταυτοπαραγωγούς σε άλλες περιοχές του νομού μας. Και αυτό έχει αρχίσει να δομείται και λειτουργεί με τρόπο πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί ακριβώς δεν είμαστε σαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό νομίζω θα το πιστοποιήσουν και άλλοι που έχουν επαφή με αυτά τα προβλήματα. Αυτά είχα να σας πω για την ώρα. Έτσι βλέπω ότι θα προχωρήσουμε. Αυτό είναι το γενικότερο πρόβλημα και το ειδικότερη σχέση με τα προβλήματα του νομού. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, να μην παίρνω παραπάνω χρόνο. Θα ήθελα να δεχτείτε.